Σουτανή σύνδεση με τον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη. Μανώλη, καλησπέρα. Για να δούμε τις εξελίξεις, διότι έχουμε νέα χτυπήματα μετά την ανακοίνωση που είδαμε από Τσελίκ Οκτάι και ανώτατο στέλεχος του κόμματος Ερντογάν. Ναι, πολλαπλές απόψεις για πολλαπλά θέματα. Πρώτα απ' όλα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρ Τσελίκ, ο οποίος είχε αρχίσει την επίθεση στην Ελλάδα από την ημέρα που η Ολλανδή δημοσιογράφος είχε προκαλέσει το επεισόδιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Από τότε η Τουρκία πήρε αυτή τη δήλωση της Ολλανδής δημοσιογράφου και σχεδόν καθημερινά πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας. Τώρα ο Μέρ Τσελίκ για άλλη μια φορά λέει ότι οι ελληνικές δυνάμεις σέρνουν και τρυπάνε τη βάρκα των μεταναστών, οδηγούν ανυπεράσπιση στους ανθρώπους στο θάνατο, λέει, οι Έλληνες. Όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και δημοσιεύει αντίστοιχα βίντεο. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί. Χωρίς την τουρκική ακτοφυλακή αυτοί οι άνθρωποι θα πέθαιναν. Μάλιστα ισχυρίζεται ο κύριος Τσελίκ ότι οι ελληνικές δυνάμεις επιχειρούν να σκοτώσουν ανυπεράσπιστους ανθρώπους, δένουν με χειροπέδες ανθρώπους και τους αφήνουν να πεθαίνουν. Αυτά ισχυρίζεται ο ίδιος. Και βεβαίως για άλλη μια φορά κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αδιαφορεί σε αυτή την κατάσταση. Η γνωστή τουρκική ρητορική. Τη σκυτάλη πήρε όμως ο Τούρκος αντιπρόεδρος Οκτάι μετά. Έχουμε δύο πληροφορίες για τον κύριο Οκτάι. Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης λέει πρώτα απ' όλα με δήλωσή του ότι χτες, ενώ τονίσαμε στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως Κίνα, ότι οι απάνθρωπες αποδύσεις της Ελλάδας είναι απαράδεκτες και ότι περιμένουμε από τις ελληνικές αρχές και τη Frontex να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους, η ανθρωπότητα για άλλη μια φορά καταπατήθηκε στο Αιγαίο. Λέει ντροπή πάλι με το αντίστοιχο βίντεο του κύριου Τσελίκ. Όμως στο πρακτορείο Ανατολή υπήρξε μια διαρροή από την τουρκική προεδρία για την τηλεφωνική συνομιλία. Κύριο Οκτάι και κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Ο κύριος Οκτάι λέει, δήλωσε ότι είναι απαράδεκτη η απόδυση των μεταναστών από την Ελλάδα. Αναμένει από τη Frontex να κάνει ανάλογες ενέργειες. Εκεί λέει το πράκτορα Ανατολή ότι ο κύριος Σχοινάς ανέφερε ότι του δίνει δίκιο στο θέμα των αποθήσεων και ότι θα ενισχυθεί η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα. Βεβαίως υπάρχει διάψευση, αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Δεν υπήρξε τέτοια διαβεβαίωση από τον κύριο Σχοινά. Μονομερώς εξέδωσαν οι Τούρκοι μακροσκελή ανακοίνωση με πράγματα που δεν υπόθηκαν στην τηλεφωνική συνομιλία. Και δεν εκφράζουν αυτές οι θέσεις. Γνωρίζουμε τις θέσεις του αντιπροέδρου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά. Δεν τον εκφράζουν. Εξάλλου, προχθές ήταν εδώ στο κεντρικό δελτίο, μιλούσε στη Σία Κοσιόνη και ήταν σαφής. Ακριβώς. Και ζητήθηκαν ήδη εξηγήσεις και από την Άγκυρα για αυτή την ανακοίνωση, που, τη διαρροή που δόθηκε στο πρακτορείο Ανατολή. Και μέσα σε όλα αυτά, Μανώλη, και πολεμικές απειλές από στέλεχος του Ερντογάν. Ναι, και δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε στέλεχος. Μιλάμε για το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Δικαιοσύνης και Αναπτύξης του Κυβερνώντος Κόμματος, που συνεδριάζουν συχνά με τον Τούρκο Πρόεδρο και μετά κάνει ο Πρόεδρος δηλώσεις. Μιλάμε για τον κύριο Μετίν Κουλούγκ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και έχει σημασία το προφίλ του από τον μαφιόζο Σεντάτ Πεκέρ ότι του δίνει 10.000 δολάρια. Ο ίδιος δεν είχε απαντήσει ποτέ κάθε μήνα. Ήταν στο μισθολόγιο του κύριου Πεκέρ, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζει το ίδιος. Και βεβαίως ο ίδιος σε συνομιλία του για τις ξένες δυνάμεις, για τη σημερινή Τουρκία, είπε ότι οι ξένοι θέλουν να βάλουν την Ελλάδα να ρίξει πυράβλους, να επιτεθεί εναντίον της Τουρκίας. Και ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: τους προκαλούμε. Η Ελλάδα, λέει, θα εκτοξεύσει πυράβλους. Ας το κάνει να δούμε. Σε 5 ώρες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, σε 5 ώρες θα είμαστε στην Αθήνα. Ναι. Οτιδήποτε και αν κάνουν, μην ξεχνάτε, δεν υπάρχει πια η παλιά Τουρκία. Είναι κάτι που, επειδή δείξατε και τους χάρτες με τον τουρανισμό, ναι, υπάρχει, ναι, ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας, και τώρα ακούμε και τις 5 ώρες Θεσσαλονίκη, 5 ώρες Αθήνα, για να καταλάβουμε και το κλίμα που έχει κρατήσει η Τουρκία μαζί με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Ας ευχαριστήσουμε, Μανώλη Κωστίδη.